Έκλεισαν τις ταμιακές μηχανές τους και έβγαλαν στο πεζοδρόμιο τα εμπορεύματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το παρεμπόριο που ανθεί, αλλά και για την πώληση εμπορευμάτων στις λαϊκές αγορές χωρίς την έκδοση αποδείξεων. Έμποροι που καθημερινά βλέπουν τον τζίρο τους να πέφτει και αποφάσισαν να μετατρέψουν την πόλη σε μια απέραντη λαϊκή αγορά. Κινούμαστε όλοι μαζί ως προς αυτή την κατεύθυνση να λειτουργεί νόμιμα όλη η αγορά, όχι η μισή. Οι νόμοι να μην ισχύουν οι μισοί για κάποιους και για άλλους αλλιώς. Ναι, κλείσαμε τις ταμιακές μηχανές σήμερα, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία. Αυτή η ιστορία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δικαιούμαστε και ζητάμε να είναι επίσης όρις όλοι. Εφόσον εμείς πρέπει να κόβουμε αποδείξεις, να κόβουν όλοι όσοι εμπορεύονται. Σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε μορφή. Αν μιλάμε για τις λαϊκές, για τους παραγωγούς και όλα αυτά, υπάρχει μια δικαιοσύνη, αλλά αυτό πια πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιοι είναι οι έμποροι. Με τις ταμιακές, εμείς δεν διαφωνούμε στην ύπαρξη των λαϊκών αγορών. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν οι λαϊκές αγορές, αλλά να λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου, όπως και τα καταστήματα. Οι τιμές είναι χαμηλότερες χωρίς το ΦΠΑ. Σαφώς είναι χαμηλότερες. Αυτό το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, θα έλεγα σήμερα. Παρότι στην πλειοψηφία τους οι έμποροι δεν έβγαλαν τα εμπορεύματά τους στο πεζοδρόμιο, αρκετοί καταναλωτές τίμησαν τα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, καθώς πολλοί έμποροι δεν έκοβαν αποδείξεις από τις ταμιακές, κάνοντας όμως ταυτόχρονα έκπτωση 23%, όσο δηλαδή και ο ΦΠΑ. Έχουμε ψωνίσει, όπως βλέπετε εδώ, διάφορα, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά το 23% το ΦΠΑ. Εντάξει, κάνουν ενάντια στη λαϊκή που όλος ο κόσμος τώρα τελευταία πηγαίνει λαϊκή γιατί είναι χωρίς αποδείξεις. Πέρα βγήκα, αλλά είναι πάρα πολύ καλές νομίζω και χωρίς το ΦΠΑ ακόμα καλύτερες. Πιστεύετε έχουν δίκιο οι έμποροι που διαμαρτύρονται? Ναι, έχουν δίκιο. Καλά το κάνουν, αφού διαμαρτύρονται οι λαϊκές αποδείξεις δεν κόβουν, οπότε εδώ... Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, πρόκειται για την πρώτη κίνηση του Συλλόγου που προειδοποιεί ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν μέχρι να θορυβηθούν οι αρμόδιοι.